Γιατί θέλεις να έρθω στο σπίτι σου? Για να με βοηθήσεις. Να σε βοηθήσω σε τι? Έλα εσύ. Και θα σου εξηγήσω. Όμως σε παρακαλώ μην πεις σε κανέναν τίποτα. Είμαι κλειδωμένη στην αποθήκη του σπιτιού. Πού είσαι? Ένα τριαντάφυλλο. Ένα τριαντάφυλλο. Πρέπει να είναι πανέμορφο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο όμορφο όσο εσύ, Ζωζέ. Αυτό εσύ δεν το ξέρεις. Δεν σε βλέπω. Αλλά τα χέρια μου μου λένε ότι είσαι πανέμορφη. Τι κάνετε εσείς εδώ? Όπως βλέπεις, φίλε, ήρθαμε για να αγοράσουμε ένα καρ. Αυτό το συγκεκριμένο καρ. Συγγνώμη, μπορείτε να μας το κρατήσετε? Σε λίγο θα έρθει ο πατέρας μου να κανονίσετε το ποσό. Σύμφωνοι, έλα από εδώ για να πάρω τα στοιχεία σου. Συγγνώμη, ευχαριστώ. Ωραίο, Από πότε ενδιαφέρεστε εσείς για καρτ? Από τώρα. Υπάρχει πρόβλημα? Α, ξέρεις κάτι, ξέχασα τη σάκα μου. Επιστρέφω αμέσως. Εντάξει, θα σε περιμένω. Ναι. Γεια σου. Γκουίντο. Ναι. Εκπλήσεσαι που ήρθα? Χρειάζεσαι κάτι? Ήρθα να γνωρίσω το φίλο σου, τον Μαρτίν. Θα μου τον συστήσεις? Τη συνάντησα, μάλιστα ήμουν με την Κάρμεν και τότε έγινε ένα φοβερό μπέρδεμα. Α, ναι, βέβαια. Και για πες μου, Λεάντρο. Εγώ ούτε που τη θυμόμουν. Εσύ είχες σοβαρή σχέση με αυτή τη γυναίκα? Αυτή η γυναίκα δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει στη ζωή μου. Πάτη εσύ είσαι? Ναι, εγώ είμαι Αντωνέλα. Βρήκα το κλειδί. Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα? Κάνεις εσύ εδώ πέρα, απάντησέ μου. Μίλα μου τώρα. Όχι. Συγγνώμη, ψάχνω να βρω την Αντωνέλα. Εδώ, σε αυτό το δωματιάκι? Πάτη, please, μη διανοηθείς να ανοίξεις το στόμα σου. Ναι, εγώ το ξέρω ότι είναι κλεισμένη εδώ μέσα. Κλεισμένη εδώ? Ναι, γι' αυτό ήρθα να τη σώσω. Ηλίθεια! Από ποιο να τη σώσεις, από μένα? Από όποιον την κλείδωσε εκεί. Ανοίξε την πόρτα. Γιατί να με ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα? Δεν είναι τίποτα για μένα. Εγώ... Μαμά, εγώ αγαπώ την Κάρμεν και εσύ το ξέρεις. Ναι, το ξέρω, αγόρι μου, αλλά αυτή που πρέπει να το ξέρει είναι η ίδια. Της το λέω με κάθε τρόπο, αλλά δεν με ακούει. Πάντα εμφανίζονται φαντάσματα. Μην υπερβάλλεις, έλα, Λεάντρο. Τι συμβαίνει, την υπερασπίζεσαι τώρα? Την υπερασπίζομαι, ναι, γιατί την καταλαβαίνω. Το ίδιο συνέβαινε και σε μένα με τον μπαμπά σου. Γιατί εσάς τους καλοβαλμένους άνδρες, μόλις σας δουν οι γυναίκες, πέφτουν πάνω σας. Η Κάρμεν μόλις απέκτησε παιδί, είναι πολύ ευαίσθητη. Πού κάθε φορά σου εμφανίζεται και μια γυναίκα πιο όμορφη από την άλλη, Εγώ δεν έχω μάτια για καμία. Μόνο για εκείνη. Αφού
Περάστε, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, κυρία Διευθύντρια. Είμαι η Μπάρμπαρα Αντιπρές, η καινούργια μαθήτρια. Oh. Η μαμά μου, η Φρανσέσκα, μίλησε μαζί σας σήμερα. Ναι, ναι. Ήρθα να συστηθώ, τι κάνετε. Γεια σου, γλυκιά μου, καλώς όρισες. Χαίρομαι πολύ. Είμαι η Νέες, η Διευθύντρια και ο Ποδογιός. Ο Λεάνδρο, ναι. Mm-hmm. Έχουμε γνωριστεί. Ναι. Αντωνέλα, δεν καταλαβαίνω τι κάνεις μέσα σε αυτό το βρώμικο δωμάτιο. Σε μένα το λες? Ναι, σε σένα. Α, όχι. Όχι, εγώ μπήκα εδώ μέσα. Γιατί έψαχνα να βρω κάτι και κλείστηκα μέσα. Αγάπη μου, ζωή μου, γιατί δεν το είπες σε μένα? Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έπρεπε να σου το είχα πει, αλλά μου ήρθε να το πω στην Πάτη. Βλέπεις, Πάτη, έλα, Πάτη μου, καημενούλα, Πάτη, έλα. Ξέρεις πως έκανε η Πάτη? Ανησυχούσε πάρα πολύ για σένα. Ήταν εκεί έξω μέχρι που σκέφτηκε ότι εγώ σε είχα κλειδώσει. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, Αντωνέλα, δεν είναι σωστό. Πάτη, σε παρακαλώ, πώς μπόρεσες να σκεφτείς κάτι τέτοιο? Τι μεγάλη φαντασία που έχεις, Χριστή μου. Πρέπει να την περιορίσεις λίγο. Πώς μπόρεσες να σκεφτείς ότι η κυρία με κλείδωσε εδώ μέσα? Πώς μπόρεσες να σκεφτείς ότι θα με κλείδωνε κάποιος στο ίδιο μου το σπίτι? Τελικά ήμουν χαζή που σε πίστεψα. Στο τέλος πάντα καταλήγω να πέφτω στις παγίδες σου. Μπράβο! Καταπληκτικό! Δεν πιστεύεις ότι θέλω να γνωρίσω το φίλο σου, τον Μαρτίν? Ναι, δεν το πιστεύω. Δεν με πείθεις. Γιατί θες να τον γνωρίσεις? Επειδή μου είπες ότι σε βοηθάει τόσο πολύ και ότι είναι τόσο καλός, σκέφτηκα να τον γνωρίσω. Mm. Έχεις πρόβλημα? Όχι, το πρόβλημα θα το έχεις εσύ με τη μαμά μου. Θέλει να σου κάνει μήνυση. Πότε θα το καταλάβεις αυτό? Δεν ξέρω πια τι να κάνω για να το εμποδίσω. Και δεν θέλω να σου κάνω κακό. Καλά, μην ανησυχείς για μένα, δεν θα πάθω και τίποτα. Θα περιμένω εδώ το φίλο σου. Είδατε τα μούτρα εκείνων των δύο όταν είδαν ότι θα αγοράσαμε και εμείς καρτ? Έκαναν σαν τρελή. Ναι, δεν τους άρεσε καθόλου. Όμως πρέπει να προσέχουμε, γιατί αυτό δεν είναι αστείο. Ναι, ο Βίνι και ο Πεπίνο ασχολούνται πολύ καιρό με αυτό. Αν θέλεις να τρέξεις εναντίον τους, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός, φίλε μου. Δεν είναι εύκολο να οδηγείς καρτ. Ασφαλώς και δεν είναι εύκολο, Σάντι, αλλά εγώ έχω αυτοπεποίθηση. Καλύτερα έτσι. Καλά τα λέει. Αυτό είναι ό,τι χρειάζομαι για να μπορέσω να εξωτερικεύσω τις σκέψεις μου, να ξεφύγω από τα προβλήματα του σπιτιού μου. Το ξέρουμε, Φακούντο. Και θέλουμε να ξέρεις ότι είμαστε εδώ πέρα για οτιδήποτε μας χρειαστείς. Πάμε. Ναι, πάμε. Εμένα να μην μου κάνεις την έξυπνη, το κατάλαβες? Ακού και να τηλεφωνείς στις φίλες σου για να έρθουν να σε σώσουν. Θέλεις να θυμώσω? Όχι, δεν θέλεις να θυμώσω. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν σε φοβάμαι, οπότε μη με απειλείς άλλο, μη χάνεις τον χρόνο σου. Όχι, δεν σε απειλώ. Με καμία δύναμη, ζωή μου, πώς γίνεται να σε απειλώ? Όχι. Δώσε μου το κινητό σου, Αντωνέλα. Το κινητό. Όχι, δεν θα σου δώσω το κινητό μου. Δώσε μου το κινητό σου, Αντωνέλα. Τελείωνε. Με τα καπρίτσια σου θα με κάνεις να θυμώσω. Όχι, δεν τρελάθηκα να σου δώσω το κινητό μου. Θα πρέπει να σου εξηγήσω ξανά τι θα συμβεί στη μανούλα σου. Καλά δεν λέω. Δώσε μου το κινητό. Δώσε μου το τώρα. Αντωνέλα. Ωραία. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που άρχισες να καταλαβαίνεις ποια κάνει κουμάντο. Και μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος, γιατί αν το ξανακάνεις θα θυμώσω πάρα πολύ. Κατάλαβες, Αντωνέλα? Δεν θα το ξανακάνεις, έτσι? Όχι, Φρανσέσκα. Όχι, Φρανσέσκα. Πολύ ωραία, μικρή μου, πολύ ωραία. Πίστεψε με, ένιωσα σαν ηλίθια, μαμά. Ναι, δεν καταλαβαίνω πώς αυτή η κοπέλα μπορεί να έχει διάθεση για κακίες με όλα αυτά που περνάει η μαμά της. Ναι. Έχεις δίκιο. Όμως όταν ερχόμουν εδώ άρχισα να σκέφτομαι. Και αν δεν μου είπε ψέματα? Αν πράγματι θέλει να μου πει κάτι και δεν μπορεί? Δεν καταλαβαίνω. Εννοείς ότι τη συμβαίνει κάτι και δεν μπορεί να στο πει? Ναι, μαμά. Τι να τη συμβαίνει, παιδί μου, τι να τη συμβαίνει? Έτσι είναι αυτή η κοπέλα. Άκουσε με καλά. Αν σου ξανατηλεφωνήσει, εσύ δεν θα της δώσεις σημασία. Κανείς δεν μπορεί να σου φέρεται έτσι, κανείς. Συγγνώμη. Άκουσα καλά? Ναι, τι, όλα καλά, όλα καλά. Τι έγινε, Σοκόρο? Δεν ξέρω, έπαθε κάτι η Αντωνέλα? Όχι, δεν έπαθε τίποτα, είναι όλα καλά. Α. Ναι, όλα καλά είναι. Πάτη, η Σοκόρο είναι πολύ έμπιστη. Κοίτα, μαμά, εσύ μου είπες ότι είναι αδερφή της Μπιάνκα. Ναι. Δηλαδή, θεία της Αντωνέλα. Ναι. Εσύ νομίζεις ότι είναι έμπιστη? Ναι, είναι έμπιστη, αφού σου το λέω εγώ.
είναι έμπιστη. Λοιπόν, σου έφερα αυτά τα σχέδια για να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα ρούχα για τον διαγωνισμό και να προλάβουμε να είναι έτοιμα. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει. Αντωνέλα, θα τα κοιτάξεις ή όχι? Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν είμαι και στα καλύτερά μου σήμερα. Ναι, αλλά το χειρότερο θα ήταν να ξανάμπαινες μέσα στο σώμα της Πάτη, σωστά? Τι είπες? Άσε, μην μου δίνεις σημασία. Όχι, όχι, ναι. Ξαναπες αυτό που είπες. Τι είπες? Καλά, έμαθες ότι η Ζωζεφίνα συμφιλιώθηκε με την Πάτη? Ναι. Λοιπόν, μάντεψε τι έκανε η Πάτη για να δικαιολογηθεί για αυτό που έκανε με τον Μπρούνο και τον Γκουίντο. Είπε ότι δεν ήταν εκείνη, αλλά ότι το πνεύμα σου ή όπως θες να το πεις, είχε μπει μέσα στο σώμα της. Τι έχεις να πεις λοιπόν για τη φαντασία που έχει η Πάτη? Τι, η Ζωζεφίνα την πίστεψε? Ναι, την πίστεψε. Και αυτό είναι που με κάνει έξαλλη, Αντωνέλα. Σου ορκίζομαι ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μισούσα τόσο έναν άνθρωπο που αγαπούσα όπως έγινε με την Πάτη. Τώρα η Ζωζεφίνα μπορεί να τη συγχώρεσε, αλλά εγώ όχι. Πολύ παράξενο που δεν ήρθε ακόμα ο Μαρτίν. Θα πήγαινε να πάρει την τσάντα του. Εσύ δεν τον βλέπεις πουθενά? Όχι, τον Μαρτίν δεν τον γνωρίζω, αλλά εδώ δεν είναι κανείς. Μάλλον έφυγαν όλοι. Είσαι σίγουρος? Ναι, νομίζω πως ναι. Σε παράτησε? Όχι. Όχι, κάτι θα πρέπει να του συνέβη. Σαν τι δηλαδή? Δεν ξέρω, αλλά δεν θα έφευγε χωρίς να με χαιρετήσει. Δεν καταλαβαίνω. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Εντάξει που είναι το καλά, είμαι, άσε με. Μου λες ότι λίγο ακόμα και θα σ' ανακάλυψε? Παραλίγο, αποτύχη δεν με ανακάλυψε. Τώρα θα πρέπει να βρεις μια πολύ καλή δικαιολογία για να εξηγήσεις τη Ζωζεφίνα. Δεν ξέρω τι να της πω. Καημένη Ζωζέ, θα πρέπει να ανησύχησε πολύ όταν είδε ότι δεν ερχόταν ο Μαρτίν να τη συνοδεύσει. Πολύ, πολύ. Και πίστεψέ με, όλο αυτό σκέφτομαι και δεν ξέρω τι να της πω. Τι θα της πω? Δεν ξέρω. Βάλω και αυτό. Μ' αρέσουν πολύ, Αντωνέλα, ειλικρινά μ' αρέσουν πολύ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν τα πήγα κι άσχημα. Αν σκεφτείς πόσο δύσκολα περνώ. Δεν μπορείς να πάψεις να σκέφτεσαι τη μαμά σου, Όχι. Ξέρεις, το μόνο που θέλω είναι να βγει από τη φυλακή. Ναι, το φαντάζομαι. Όμως, Αντωνέλα, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ναι. Ίσως υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω. Τι? Άστο, δεν έχει σημασία. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω να φύγω, Αντωνέλα. Τότε να σε χαιρετήσω εγώ, Ναι. Τσάω. Ναι. Και ελπίζω να τα πούμε αργότερα. Ναι. Τσάω. Γεια. Τι θέλεις, Φακούντο? Ταμαρά, πώς μπόρεσες να μην έρθεις να με δεις μετά από ό,τι έγινε με τη μαμά μου? Πώς γίνεται να μην σε νοιάζει καθόλου τι περνάω εγώ? Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι ότι μπορεί να με ενδιαφέρει, Φακούντο? Έφυγες για την Ισπανία, με άφησες για μια άλλη κοπέλα και δεν είχες καν τα κότσια να μου το πεις. Ήρθες και με έκανες ρεζίλι σε όλους. Ένιωσα πολύ άσχημα. Και φυσικά θα με πέρασαν όλοι για ηλίθια που καθόμουν και σε περίμενα. Τώρα μένεις με τη Γουαδελούπε και θέλεις να σε παρηγορήσω εγώ? Να είσαι ευχαριστημένος που σε πήρα και τηλέφωνο. Μην περιμένεις τίποτα από μένα. Τίποτα. Γεια σας! Πώς είναι αυτό το πανέμορφο μωρό? Μη φωνάζεις, γιατί προσπαθώ να τον κοιμήσω. Τι θα έλεγες, αφού κοιμηθεί αυτός, εμείς να πάμε? Μπορείς να μιλάς λίγο πιο δυνατά, ούτε εγώ δεν σ' ακούω. Τι λες όταν κοιμηθεί? Ναι. Να φτιαχτείς και να βγούμε για φαγητό. Γιατί θα πρέπει να φτιαχτώ, δεν είμαι φτιαγμένη? Όχι, εννοώ να αλλάξεις ρούχα και να πάμε σε ένα ρεστοράν, αν θες. Αν έχεις όρεξη, άλλαξε ρούχα. Προτιμώ να μείνω εδώ και να δω μια ταινία, γιατί είμαι αναστατωμένη. Α, ναι, είσαι αναστατωμένη. Ανησυχώ για την Πάτη.
Τι έγινε? Να, την πήρε η Αντωνέλα πριν λίγο και της είπε ότι η μητριά της την είχε κλειδώσει και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Η Πάτη έτρεξε να τη βοηθήσει και όταν έφτασε εκεί, της είπε πως ήταν όλα ένα αστείο. Αυτή η μικρή είναι τρελή, δεν θα αλλάξει ποτέ. Ου, βλέπεις, το ξύπνησες, μιλάς δυνατά. Αν μου επιτρέπεις, θα πάω τώρα αμέσως να της μιλήσω και μετά θα μείνουμε εδώ και θα κάνουμε. Με την Αντωνέλα? Ναι, βέβαια, βέβαια. Έρχομαι, δεν θα αργήσω. Καλά, εντάξει, εντάξει. Ήταν εδώ ο κύριος Λεάνδρου? Ναι, ήταν, αλλά έφυγε. Α. Πήγε στο σπίτι της Αντωνέλα. Α. Και γιατί? Μου είπε ότι ήθελε να μιλήσει με την Αντωνέλα. Εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν θα της μιλήσει. Θέλει να δει εκείνη τη γυναίκα. Ποια γυναίκα? Τη Φρανσέσκα, σοκόρο. Α. Μπορείς να μου εξηγήσεις ποια είναι η Φρανσέσκα? Μα σου είπα! Η Φρανσέσκα είναι η σύζυγος του μπαμπά. Όχι, όχι, να μου εξηγήσεις τι κάνει εδώ, γιατί κατέλαβε αυτό το σπίτι, εσένα. Να, το κατέλαβε γιατί θέλει να μας φροντίζει, γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μου λες ψέματα? Ναι. Ναι? Ναι. Τότε πες μου την αλήθεια, πες μου τα όλα. Πίστεψέ με, δεν μπορώ να σου πω. Όχι, όχι, πες μου. Θα το κρατήσω μυστικό. Γεια σου. Γεια σου. Τώρα έψαχνα να σε βρω. Εμένα? Ναι, εσένα. Ήθελα να σου μιλήσω. Κάθισε, με την ησυχία σου. Όχι, δεν θα κάτσω. Είμαι πολύ βιαστική. Βιάζομαι πολύ. Ήρθα να σε αποχαιρετήσω. Να με αποχαιρετήσεις, φεύγεις. Α, καλά. Όχι, να σε αποχαιρετήσω, να με αποχαιρετήσεις. Κατάλαβες, να με αποχαιρετήσεις. Εδώ είναι τα ρουχαλάκια σου. Πολύ λίγα θα έλεγα, αλλά εδώ είναι όλα. Αποχαιρέτησε την Αντωνέλα και φύγε από το σπίτι μου. Εντάξει, καλημέρα. Δεν έχεις ιδέα πόσο πολύ σε ζηλεύω. Ξέρεις πως τους φαντάζομαι? Κλείνω τα μάτια και είναι σαν να τους βλέπω. Τα κλείνω και τους βλέπω. Ποιος? Εκεί. Το Λεάνδρο και τη Φραντσέσκα, σοκόρο. Κλείσε τα μάτια και θα τους δεις. Κλείστα. Quiero unas frutillitas con crema, comerlas no me da pena, total no voy a engordar. Aunque qué rico dulce de leche y ese budín de manzana, no voy a hacerlo esperar. Para cuidarme hago ejercicio, no es ningún sacrificio, yo tengo el peso ideal. ¿Tus blepis? Firipo. Γεια σου, αγάπη μου, πώς πήγε το σχολείο? Γεια σου, μαμά. Πήγε καλά, αρκετά καλά. Ναι. Α, έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για σένα ή για μένα? Για σένα. Για μένα? Ναι. Έλα, πες μου. Με συγχωρείτε, είδατε το Φακούντο? Συγγνώμη, το βλέπεις εδώ γύρω ή τον έχω κρυμμένο στο τσεπάκι μου? Όχι. Όχι, όχι. Τότε πώς διακόπτεις έτσι μια συζήτηση? Καλά, συγγνώμη. Δεν έχει συγγνώμη, μιλούσα με την κόρη μου. Και δεν έπρεπε να μας ενοχλήσεις. Αλλά εντάξει. Μια και είσαι εδώ, θέλω να μου εξηγήσεις πώς γίνεται και μένεις σε αυτό το σπίτι. Εγώ γνώρισα τον Φακούντο στην Ισπανία. Και αυτός ήθελε να γυρίσουμε μαζί στην Αργεντινή. Και έτσι τώρα μένω εδώ. Ωραία. Αλλά είναι καιρός να βρεις άλλο μέρος να μείνεις, γιατί φεύγεις από αυτό το σπίτι. Γιατί πρέπει να φύγει από το σπίτι? Μαμά, εγώ πρέπει να πάω στο δωμάτιό μου. Με συγχωρείτε. Σας έκανα μία ερώτηση. Γιατί πρέπει να φύγει η Γουαδελούπε? Δικό μου είναι το σπίτι και εγώ θα αποφασίσω αν θα φύγει ή όχι. Άκουσε, χρυσό μου, αυτό εδώ είναι το σπίτι μας. Και είμαι υπεύθυνη για σένα και την αδελφή σου. Και δεν μου φαίνεται σωστό δύο έφηβοι να μένουν κάτω από την ίδια στέγη. Με όλο το σεβασμό, αυτή είναι η άποψή σας, όχι η δική μου. Όπως και να έχει, αυτή είναι η γνώμη μου και θέλω να πάρει τις βαλίτσες της και να φύγει από αυτό το σπίτι αμέσως. Φακούντο, κατάλαβε το. Σε αυτό το σπίτι αποφασίζω εγώ. Σε ευχαριστώ που με συνόδευσες, αλλά δεν μου φαίνεται σωστό. Εμένα δεν μου φαίνεται σωστό που δεν είμαστε μαζί, Ζωζέ. Γεια σου. Στάσου. Εξακολουθείς να νιώθεις κάτι για μένα? Τι νιώθεις, θυμό, μίσος, πες μου. Συγγνώμη. Έμπρος. Ζωζέ, ο Μαρτίν είμαι. Γεια σου, Μαρτίν. Είσαι καλά? Πήγες στο γραφείο του διευθυντή και δεν ξανάρθες. Τι έπαθες?
Γι' αυτό σε πήρα. Καθώς ανέβαινα τις σκάλες, γλίστρισα σε ένα σκαλοπάτι, έπεσα και χτύπησα το πόδι μου πάρα πολύ, γι' αυτό ζήτησα να με πάνε κατευθείαν στο σπίτι. Και πώς δεν συναντηθήκαμε? Πού να ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πες μου, είσαι καλά, σε είδε γιατρός? Ναι, ναι, μην ανησυχείς. Τραβούληξα λίγο το πόδι μου, αλλά τώρα είμαι καλά, πίστεψέ με. Αλήθεια. Αχ, καημενούλη, αν χρειαστείς κάτι, ειδοποίησε με, εντάξει? Εντάξει, και συγγνώμη που σε παράτησα, Σίξιλη. Δεν το ήθελα, αλλά τι να γίνει. Με συγχωρείς που σε έκανα να περιμένεις. Όχι, μην ανησυχείς. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο, σύμφωνη? Θα μπορέσεις να έρθεις στο μάθημα? Ναι, ναι, έτσι νομίζω, ναι, ναι. Καλά. Γεια σου, φιλάκια. Φιλιά. Γεια σου. Γεια, τα λέμε. Καημένε, Μαρτίν. Καθώς πήγαινε στο γραφείο του διευθυντή, σκόνταψε στις σκάλες και γύρισε το πόδι του. Α, τι μου λες. Σε πίστεψε? Λοιπόν, Γκουίντο, καλύτερα να φύγει. Δεν θέλει να μείνω για λίγο μαζί σου, για λίγο. Τώρα αμέσω θα φωνάξω ο διαστρό. Μαμά, όχι, δεν ακούω, όχι, όχι, λέξη. Σε παρακαλώ, μην τα λες κανένα. Θα μάθω σε φίλε. Γκουίντο, φύγε, σε παρακαλώ. Φύγε. Έλα, πήγαινε, έλα. Αφήσει μαζί σου. Ο αδελφός σου με έχει συγχύσει πάρα πολύ. Α, γιατί? Γιατί είναι αγενέστατος. Γι' αυτό ψάξε να βρεις τρόπο να τον διώξεις από αυτό το σπίτι. Α, και γιατί να τον διώξω από το σπίτι? Γιατί το συμφέρει να φύγει. Και εσένα, αν τον αγαπάς λιγάκι, επίσης. Κατάλαβες, Αντωνέλα? Μαμά, σε παρακαλώ πολύ. Άσε ήσυχο τον Γκουίντο και την οικογένειά του. Με συγχωρείς, Ζωσεφίνα, αλλά δεν μπορώ. Μίλησα ήδη με τον δικηγόρο και δεν θα κάνω πίσω τώρα. Όχι, κατάλαβε το. Όχι, δεν το καταλαβαίνω, δεν το θεωρώ σωστό. Ζωζέ. Συγγνώμη, Ζωζέ, σου έχω μια μικρή έκπληξη. Έκπληξη! Σου φέραμε τα αγαπημένα σου λουλούδια, Ζωζέ. Ήρθατε όλοι! Για να σου πούμε ότι σε αγαπάμε πάρα πολύ, ναι, Ζωζέ. Και ότι όλοι στο σχολείο σε επιθυμήσαμε πολύ. Θέλουμε να γυρίσεις, Ζωζέ. Δεν ξέρεις πόσο μας έχεις λείψει. Ναι, σε σκεπτόμαστε συνέχεια όλη την ώρα. Σε στηρίζουμε. Πραγματικά είσαι πολύ σημαντική για όλους μας, Ζωζέ. Τίποτα δεν είναι το ίδιο χωρίς εσένα. Σε αγαπάμε. Γεια σου, Λιάντρο. Γεια σου. Τι έκπληξη. Τι κάνεις, μπορείς να πεις την Αντωνέλα ότι είμαι εδώ? Την Αντωνέλα. Ναι, την Αντωνέλα. Λιάντρο, εκπλήσω με που σε βλέπω. Μαμά, μαμά, μαμά. Τι? Θέλει να μιλήσει με την Αντωνέλα. Α, με την Αντωνέλα, ναι. Έλα εδώ, έλα. Άσε μας να μιλήσουμε με την ησυχία μας, ε. Να μην έρθει η Αντωνέλα εδώ. Κατάλαβες? Ναι, θα το φροντίσω. Οκ. Okay. Λεάντρο, Λεάντρο, η Αντωνέλα δεν είναι εδώ. Τι εννοείς δεν είναι? Δυστυχώς, πολύ καλά έκανες και ήρθες. Έτσι μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα της, Αντωνέλα. Θέλεις να πάμε για καφέ? Δεν έχω να πάω πουθενά μαζί σου. Πρέπει να μιλήσω στην Αντωνέλα. Γι' αυτό θα περιμένω. Αυτό ήταν. Έφυγαν όλοι. Τι καλή. Δεν θέλησαν να μείνουν για να μην με κουράσουν. Ναι, ήθελαν να σε δουν εδώ και μέρες. Αλλά γι' αυτό ακριβώς δεν ήθελαν να σε ενοχλήσουν. Ναι, όλο αυτό τον καιρό μου τηλεφωνούσαν και ανησυχούσαν για μένα. Όλοι. Όλοι. Και ειδικά ένα πρόσωπο. Ο Γκονζάλο. Ναι, ειδικά αυτός. Τι συμβαίνει? Πώς ξέρεις ότι μου συμβαίνει κάτι αφού δεν σε βλέπω, εννοείς? Δεν σε βλέπω, αλλά σε νιώθω, Πάτη.
και σε γνωρίζω. Ξέρω ότι κάτι σε απασχολεί. Κάτι σου συμβαίνει. Τι έγινε? Έπεσα σε μια καινούρια παγίδα της Αντωνέλα. Όμως ξέρεις κάτι, δεν αξίζει να μιλάμε για αυτήν. Προτιμώ να μιλήσω για σένα, τον Γκονζάλο, τον Μαρτίν και τον Γκουίντο. Τον ξέχασες κιόλας αυτόν? Δεν τον αγαπάς πια? Πώς μπορώ να μην τον αγαπώ, Πάτη? Ασφαλώς και τον αγαπώ. Είναι το μόνο αγόρι που αγάπησα τόσο. Ο μόνος που αγάπησα σε όλη μου τη ζωή. Η αλήθεια είναι πως έχουμε θέμα με την Αντωνέλα. Είναι πολύ κακομαθημένη η κοπέλα. Φέρεται άσχημα, δημιουργεί προβλήματα. Είναι προφανές ότι τις μικρής δεν τις έβαλαν ποτέ όρια, την καημένη. Πρέπει να τη μάθεις πρώτα. Αλλά ναι, η μητέρα της δυσκολευόταν να της βάλει όρια. Ναι, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Εγώ δεν πρόλαβα να γνωρίσω καλά την Μπιάνκα, αλλά μια γυναίκα που είναι φυλακή. Δεν θα μιλήσω άσχημα για κάποια που δεν είναι εδώ. Πόσο μάλλον για αυτό που περνάει αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, άργησα, πρέπει να φύγω. Μπορείς να πεις στην Αντωνέλα ότι θέλω να της μιλήσω οπωσδήποτε? Ναι, μην είναι ήσυχος, θα της το πω. Ωραία. Θα της πω να σου τηλεφωνήσει, ε. Μην το ξεχάσεις. Όχι, τι λες, σε παρακαλώ, Λέανδρο. Να είσαι σίγουρος. Δεν έχω που να πάω. Τι? Αυτή η απέσια γυναίκα σε έδιωξε? Σαν να μουν σκύλος. Τι θα κάνω τώρα, Κάρμεν? Κάρμεν, τι θα κάνω τώρα, τι? Μπορούμε να το κάνουμε λίγο χώρο στο δωμάτιο? Όχι. Ναι, Αντρές. Η Σοκορά έχει δίκιο. Αφού δεν έχεις που να πας, μπορείς να μείνεις εδώ στο δωμάτιο του Σοκόρο. Σε παρακαλώ, μόνο να μην το μάθει ο Λεάνδρο. Ξέρεις πόσο εύκολα αρπάζεται. Είναι οξύθιμο. Κάρμεν, αλήθεια μου προσφέρεις το σπίτι σου? Μα ναι, φυσικά, Αντρές. Ναι, Αντρές. Αντρές, εσύ μπορεί να είσαι ό,τι είσαι, μπορεί να είσαι επιπόλαιος, μπορεί να είσαι ένας γόης σε παρακμή, μπορεί να είσαι εντελώς άχρηστος, αλλά είσαι ο άντρας που με αγάπησε πιο πολύ από όλους. Πώς θα φύγω από το σπίτι? Έχεις τρελαθεί εντελώς? Όχι! Όχι, αλλά σκέψου, Φάντο, τι νόημα έχει να μείνεις σε αυτό το σπίτι αφού τα πας τόσο άσχημα με τη Φρανσέσκα? Τότε να φύγει εκείνη. Όχι. Αυτή δεν θα φύγει. Ούτε και εγώ θα φύγω. Μα, Φάντο, σκέψου. Τι νόημα έχει να μείνεις αφού θα είσαι σαν το σκύλο με τη γάτα μαζί της? Δεν έχει νόημα. Έχεις απόλυτο δίκιο, τη βρίσκω ανυπόφορη. Φακούντο, σου ζητάω μια χάρη. Τώρα το καλύτερο είναι να φύγεις για λίγο καιρό. Να πας στο σπίτι κάποιου φίλου ή δεν ξέρω πού, αλλά σε παρακαλώ, ας αποφύγουμε τις δύσκολες καταστάσεις. Μα τώρα είναι που πρέπει να είμαστε πιο δεμένοι από ποτέ, Άντο. Μίλησα με τον δικηγόρο. Προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βγάλει τη μαμά, έστω και με εγγύηση. Α! Αλήθεια? Ναι. Μου είπε ότι του είπες ότι υπάρχουν κάτι αποδείξεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Τι σημαίνουν όλα αυτά, Άντο? Όχι. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Μια μέρα που μίλησα μαζί του, τον ρώτησα στην υποθετική περίπτωση που υπήρχαν, ας πούμε, αρκετές αποδείξεις, αν θα μπορούσε να βγει η μαμά από τη φυλακή. Τίποτα το σημαντικό. Α, δηλαδή δεν ξέρεις πού να τις βρεις? Λοιπόν, κουκλίτσα, δυστυχώς υπάρχει κάτι που εσύ δεν καταλαβαίνεις. Ή θα κάνεις ό,τι σου λέω, ή η μανούλα σου θα σε αφήσει στη φυλακή. Συνεννοηθήκαμε? Αν το με ακούς? Τι? Ναι, σε ακούω. Ναι, σε ακούω. Άντο, πες μου αλήθεια, μου κρύβεις κάτι? Όχι, Φακούντο, δεν σου κρύβω τίποτα. Εγώ πολύ απλά σου προτείνω να φύγεις για λίγο καιρό από το σπίτι. Γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι το καλύτερο για σένα και για όλους. Δεν πιστεύω ότι προτιμάς εκείνη από εμένα. Δεν θα σταματήσω μέχρι να καταφέρω να μιλήσω με τον μπαμπά. Θέλω να μάθω τι έχει να μου πει και αυτός. Επιτρέψω στην Αντωνέλα να μιλήσει με τον Λεάνδρο, γιατί μπορεί να του τα πει όλα. Μαμά, ηρέμησε, ήσουν εκπληκτική. Εκπληκτική. Ναι, αυτή είναι η σωστή λέξη. Εκπληκτικός. Για ποιον μιλάς? Για τον Λεάνδρο μιλάω. Ω, Θεέ μου, είναι εκπληκτικά όμορφος. Ναι, αλλά μην κάνεις όνειρα.
Γιατί, επειδή είναι παντρεμένος? Όχι, επειδή άκουσα κάτι που έλεγε στη μητέρα του. Α, και τι σχέση έχει αυτό με μένα? Εσύ ήσουν το θέμα της συζήτησης. Εγώ? Ναι, εσύ. Είπε στη μητέρα του ότι... Τι, Μπάρμπαρα? Ότι δεν ήσουν τίποτα στη ζωή του. Όχι, δεν το πιστεύω. Πες μου, πώς ήταν όταν σας είδε όλους εκεί? Σου το είπα ήδη χίλιες φορές, σταμάτα! Θέλω να σ' ακούω συνέχεια να μιλάς για αυτήν, Μπρούνο. Πάλι ο μπαμπάς σου? Ναι, πάλι ο μπαμπάς μου. Φοβάται για τη μήνυση που θα του κάνει η μαμά της Ζωζεφίνα. Και εσύ? Εσύ φοβάσαι? Φοβάμαι να μην χάσω τη Ζωζεφίνα. Γεια σας. Πίνασα λιγάκι, μπορώ να καθίσω? Ναι, βέβαια. Άκουσες τι είπα? Ναι, μιλούσες για τη Ζωζεφίνα, έτσι? Ναι. Έλεγα λοιπόν στον αδερφό σου ότι θα πεθάνω αν τη χάσω. Με συγχωρείς, αλλά την έχασες ήδη. Γκονζάλο, μπορείς να πάψεις? Αφού είναι αλήθεια. Όχι, άστον, άστον. Νομίζω πως το καλύτερο είναι... να φύγω. Μη γίνεσαι μελοδραματικός, μην είναι. Εγώ απλώς είπα αυτό που πιστεύω. Τίποτα άλλο. Τι κάνεις εδώ, Πάτη? Γεια σας, παιδιά. Ήρθα να μιλήσω στον Γκουίντο. Σου είπα ότι δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω. Όμως ήρθα να σου πω κάτι για τη Ζωζεφίνα. Και αφού η Αντωνέλα δεν ήταν εκεί, γιατί άρχισες τόσο πολύ? Έμεινα να συζητήσω με τη Φρανσέσκα. Α, με τη Φρανσέσκα, ναι. Γιατί, μπορώ να μάθω? Για την Αντωνέλα. Και εκείνη ήταν ντυμένη? Ποια? Η Φρανσέσκα. Τι θα ήταν, γυμνή και θα μιλήσω, ναι, μαζί μου? Μπορεί να ήταν γυμνή, εγώ ξέρω πως είναι αυτές, τις μυρίζομαι εγώ. Μπορεί να ήταν γυμνή, είναι ικανή για τα πάντα. Και εσύ? Και εγώ τι εγώ, πες μου. Εσύ πήγες να δεις αυτήν? Όχι, εγώ πήγα να δω την Αντωνέλα και επειδή αργούσε μίλησα με τη Φρανσέσκα. Αν ήθελα να μιλήσω μαζί της, δεν θα σου έλεγα, Κάρμεν. Δεν θα μου το έλεγες, γιατί να ξέρεις, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μου λες. Δεν το πιστεύω αυτό, δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί να ζηλεύεις αυτή τη γυναίκα, δεν έχεις λόγο. Μην ανησυχείς, δεν υπάρχει κανένας λόγος, αλήθεια. Κοίτα, για να ηρεμήσω πρέπει να μου κάνεις μια χάρη. Ό,τι θες, αγάπη μου, τι? Πρέπει να μου πεις επακριβώς τι είχες μαζί της. Τα πάντα, με κάθε λεπτομέρεια, να μου τα πεις όλα. Πώς τόλμησε αυτός ο χάριστος να πει ότι δεν ήμουν τίποτα στη ζωή του, ενώ εγώ τον είχα εξυψώσει τόσο πολύ? Αχ, μαμά, φαίνεται πως εκείνος δεν έχει την ίδια άποψη. Άντε, μίλα, πες μου. Πότε να μιλήσω, ναι, Κάρμεν, δεν παίρνεις ανάσα, ναι, πια. Πάρ' πρώτα μια ανάσα και μετά... Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Όχι, εδώ δεν υπάρχει φωτιά. Ούτε σπίθες καν. Α, όχι. Εγώ θα έλεγα πως ναι. Το ξέρω ότι δεν είναι σωστό να σου οδηγούμε αυτά τα πράγματα, αλλά... ανάμεσα στο Λεάνδρο και σε μένα υπήρξε φωτιά. Και όπου υπήρξε φωτιά, μένουν στάχτες. Δεν έγινε τίποτα με τη Φρανσέσκα. Όλη τη φωτιά του έρωτα μου την άναψες εσύ, μωρό μου. Γι' αυτό σταμάτα να ανησυχείς. Ποια φωτιά του έρωτα, ποιον παριστάνεις? Γιατί, λες ένα σωρό βλακίες. Γιατί, αγάπη? Έχω σοβαρές αμφιβολίες, γιατί εσύ είπες κάποτε στην Μπιάνκα ότι εγώ ήμουν ασήμαντη. Όχι, ή δεν της το είπες? Αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Δεν μου προκαλεί το παραμικρό. Α, δεν σου προκαλεί το παραμικρό, αλλά κάτι θα πρέπει να συνέβη μεταξύ σας για να έρθει να μου πει κατάμουτρα ότι είχατε σχέση. Κάτι θα έγινε. Όχι. Μια αγκαλιά, ένα χάδι, μια νύχτα δίπλα στη φωτιά που έπαιζες κιθάρα. Ένα φιλί. Σίγουρα ένα φιλί θα δώσαμε. Δεν θυμάμαι. Ποτέ μου δεν μπόρεσα να ξεχάσω όσα έζησα μαζί του. Ήταν δυνατό, ήταν πολύ έντονο, γι' αυτό... Πολύ έντονο? Ναι, πολύ έντονο. Με πληγώνει πολύ που λέει ότι δεν ήμουν τίποτα στη ζωή του. Δεν θυμάμαι. Α, δεν θυμάσαι? Δεν θυμάμαι, έχω μείνει χρυσόψαρο. Για θυμίσου, χρυσόψαρο. Σκέψου. Δεν θυμάμαι. Σκέψου πως ήταν το φιλί, πως ήταν? Ήταν στο στόμα? Μάλλον, ναι. Τώρα που το λέμε... Μπορεί και να τι? Ήταν στο στόμα. Τι είδους φιλί ήταν, πώς ήταν? Ήταν ένα μικρό, ένα γρήγορο, κάτι σαν να γύρισε απότομα και να αντιφύλησε, ή έτσι λεπτομέρειες, μεγάλο, παθιασμένο, με τα χέρια, δεν θα, με όλα. Κάρμεν, σε παρακαλώ, μην ανησυχείς. Δεν έγινε τίποτα. Απολύτως τίποτα με τη Φρανσέσκα. Απολύτως. Τυριτιτι. Εγώ θα τον κάνω να δει. Θα τον κάνω να δει ότι ήταν πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Καλά, αν θες να μιλήσουμε, ας μιλήσουμε. Όμως εδώ. Μπροστά στα παιδιά, γιατί μόνος μου εγώ δεν μένω. Δεν θέλω άλλα προβλήματα. Μα δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Εκτός αυτού, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε καταλαβαίνω. Δεν είμαι πια εκείνη η Πάτη. Κοίτα, δεν ξέρω ποια Πάτη είσαι. Το μόνο που ξέρω είναι πως μας έκανες κακό. Ναι. Με συγχωρείτε, παιδιά.
Το ξέρω ότι σας έκανα κακό, αλλά δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου, συγχωρέστε. Παιδιά, για ηρεμήστε, μην την κάνετε να νιώθει άσχημα. Σε ευχαριστώ. Την υπερασπίζεσαι γιατί εσένα σου ήρθε κουτί, γι' αυτό χαίρεσαι. Κουτί, πώς μπορεί να μου ήρθε κουτί αφού η Ζωσεφίνα τυφλώθηκε, τι λες. Όχι, σταματήστε, παιδιά, μην μαλώνετε, σας παρακαλώ. Εγώ ήρθα να σου πω ένα μόνο πράγμα, Γκουίντο. Ότι η Ζωσεφίνα εξακολουθεί να σ' αγαπά. Και ο Μαρτίν. Ο Μαρτίν, ξέρω ότι νιώθει πολύ ωραία μαζί του, αλλά. Αγαπάει εσένα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να φύγουμε από εδώ το γρηγορότερο. Ναι, δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι πού θα πάμε. Κάτσε να σκεφτώ λιγάκι. Κάποια ιδέα θα μου έρθει. Δεν θέλω να σε αφήσω μόνη, γιατί εγώ μπορώ να μείνω οπουδήποτε. Αλλά ειλικρινά, ανησυχώ πάρα πολύ για σένα. Να μην ανησυχείς για μένα. Πώς γίνεται να μην ανησυχώ, αφού νιώθω υπεύθυνος για ό,τι περνάς. Υπεύθυνος? Τι απέσια λέξη, Φάντο. Θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε άλλο για σένα και όχι μια ευθύνη. Γιατί αυτό ακούγεται βαρετό. Και για να ξέρεις, εγώ πέρασα τους καλύτερους μου μήνες μαζί σου. Α, τι έπαθε η κοπέλα σου και δεν με χαιρέτησε? Η πρώην κοπέλα μου. Και ανησυχεί γιατί δεν έχει που να πάει. Γιατί και εκείνη φεύγει από το σπίτι. Εντάξει, Φάντο, κατάλαβα. Πίστεψέ με, αυτό είναι το καλύτερο για όλους. Σε πιστεύω, Αντώ. Αλλά σε ξέρω καλά. Και ξέρω επίσης ότι υπάρχει κάτι που δεν μου λες. Εμπρός, ποιος είναι? Α, Αντωνέλα, μικρούλα μου. Α, επιτέλους ακούω, αγάπη μου. Σε έπαιρνα στο κινητό, αλλά το είχες κλειστό. Ευτυχώς που σε πέτυχα σπίτι, αγάπη μου. Μαμά, πώς είσαι? Χάλια, αγάπη μου, είμαι πολύ χάλια. Δεν αντέχω άλλο αυτό το μέρος, είναι απέσιο. Μου λείπεις εσύ, μου λείπει ο Φάντο. Τα πράγματα, το σπίτι, δεν αντέχω άλλο. Μαμά, μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, γιατί σου υπόσχομαι ότι θα σε βγάλω από εκεί μέσα πολύ σύντομα. Όμως θα σου ζητήσω μια χάρη. Θα σου ζητήσω να είσαι δυνατή. Να είσαι δυνατή για να αντέξεις όλα όσα πρόκειται να έρθουν, οκ? Okay? Μαμά, 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 μ' ακούς? Μαμά, εμπρός. Θα πάω να περπατήσω λίγο, να πάρω καθαρό αέρα, γιατί αυτό που μου είπε η Πάτη με ταρακούνησε πολύ. Πώς να μην σε ταρακουνήσει? Άντε, πήγαινε. Το ότι έμαθα πως την ενδιαφέρω ακόμα, είναι για μένα σαν να ξαναζώ. Σαν να ξαναζώ. Ήταν πολύ δυνατό. Ναι, είμαι πανευτυχής. Πολύ δυνατό, ε. Τι έχεις πάθει, γιατί του δίνεις ελπίδες, βλαμμένο? Βλαμμένο, εσύ είσαι βλαμμένος. Να ξέρεις ότι προσποιούμαι, αγόρι μου. Κάτι που έπρεπε να κάνεις εσύ αντί να κάθεσαι με ξυνισμένα τα μούτρα. Τι έπαθες? Τίποτα! Απλώς δεν περίμενα να πει κάτι τέτοιο η Πάτη, ειλικρινά. Όχι, όχι, δεν το περίμενα. Θα έπρεπε αυτό να το περιμένεις, γιατί ίσως Ζεφίνα θα συνεχίσει να αγαπάει τον Γκουίντο. Δεν είναι παράλογο, ήταν πολύ σημαντικός για αυτήν. Α, ναι, και η Αντωνέλα για παράδειγμα ήταν πολύ σημαντική στη ζωή σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εξακολουθείς να την αγαπάς. Και ποιος σου είπε ότι δεν την αγαπάω πια? Φρανσέσκα, σου έφερα τον καφέ που μου ζήτησες. Είναι ντεκαφεϊνέ που σου ζήτησα? Ναι, ναι, νομίζω πως είναι. Είναι ντεκαφεϊνέ ή όχι? Απάντησέ μου. Ναι, είναι ντεκαφεϊνέ, αλλά... Κοίτα, Φρανσέσκα, εγώ σκούπισα, καθάρισα, μαγείρεψα, τα έκανα όλα, αλλά θέλω να μου πεις τι άλλο να κάνω. Τι θέλεις να κάνω για να παρουσιάσεις εκείνες τις αποδείξεις για να μπορέσει η μαμά να βγει από τη φυλακή? Ω, Θεέ μου, απεχθάνομαι να μου κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις όλη την ώρα. Μα, Φρανσέσκα, μου ζήτησες να μεταμορφώσω την κόρη σου σε μια στάρα, αλλά τι θέλεις να κάνω? Τι θέλεις να κάνω, αφού δεν μπορώ να μεταμορφώσω κάποιον σε κάτι που δεν είναι? Αυτό, γλυκιά μου, θα πρέπει να το σκεφτείς απόψε το βράδυ. Γιατί από αυτό εξαρτάται η ελευθερία της μαμάς σου. Ναι, δώσε μου τον καφέ. Δώσ' τον μου. Α, μην κλαις. Δεν είναι ντεκαφέινε. Ω, Θεέ μου. Η
Λοιπόν, καλή σου νύχτα. Λίγο μικρό είναι το κρεβάτι σου. Ναι, επειδή κι εγώ μικρόσωμη είμαι. Α, καλά, εντάξει. Καλά είμαι, είμαι άνετα, άνετα, είμαι άνετα. Α. Και κουρασμένος. Μου φαίνεται πως απόψε θα κοιμηθώ σαν πουλάκι. Άντο, τι συμφωνήσατε με τη μαμά μου? Συμφωνήσαμε με τη μαμά σου ότι όλοι πρέπει να πιστέψουν ότι είσαι αυτό που δεν είσαι. Εντάξει. Άρχισε λοιπόν για να το πιστέψει και αυτός ο κούκλος που έρχεται προς τα μας. Γεια. Πώς είσαι, Μπαρμπαρά? Τώρα που σε βλέπω πολύ καλύτερα. Α, εσύ, Άντο? Εγώ. Εγώ όχι τόσο καλά όσο η Μπάρμπαρα. Αντωνέλα, πώς είσαι, αγάπη μου. Ήθελα να σου πω όμορφα πράγματα. Α, ναι. Ναι. Η γιαγιά είναι μια χαρά σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο. Όμως εμείς οι δύο πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για την επανεμφάνισή σου. Ώστε θα υπάρξει επανεμφάνιση. Μα φυσικά. Μπράβο. Ναι, ναι, εγώ. Εγώ θα κάνω επανεμφάνιση. Ναι. Αλλά αφού μου δίνετε αυτή η ευκαιρία για την επανεμφάνισή μου, θα σου ζητήσω μια χάρη. Ναι, γλυκιά μου, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να είμαι μόνη στη σκηνή. Μα Αντωνέλα, τι είναι αυτά που λες? Πώς θα είσαι μόνη στη σκηνή, αφού δεν έχεις τους χορευτές σου, την ορχήστρα? Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ αναφέρομαι στο ότι θέλω να μοιραστώ τη σκηνή με την Μπάρμπαρα. Με ποια? Ποια είναι η Μπάρμπαρα? Γεια σας, εγώ είμαι η Μπάρμπαρα. Χαίρομαι πολύ, ναι. Πώς είσαι, μικρή μου? Αυτή είναι η Μπάρμπαρα. Εγώ θέλω να την παρουσιάσω στη συναυλία, να τη δει όλος ο κόσμος, γιατί αυτή είναι πολύ συμπαθητική και καταπληκτική. Είναι χαρισματική, είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Αλήθεια σου λέω, έχει πάρα πολύ ταλέντο. Και αφού σου τα είπα όλα αυτά, θα σου πω και κάτι ακόμα για να το ξέρεις. Με την Μπάρμπαρα θα γίνεις πολύ πλούσιος. Γεια σου, Σωσεφίνα. Μαρτίν, πώς κατάλαβες ότι είμαι εγώ? Από το άρωμα σου. Σήμερα δεν φοράω άρωμα. Όχι, αλλά έχεις εσύ άρωμα. Το δέρμα σου έχει άρωμα. Τα χείλη σου έχουν άρωμα. Φυσικά, δίκιο έχεις. Μόνο που εγώ δεν είμαι εξοικειωμένη σε αυτό ακόμα. Αλλά είναι αλήθεια. Θα εξοικειωθείς. Γιατί δεν λες τίποτα? Είσαι καλά? Έτσι και έτσι. Γιατί? Α, ξέρω. Σε πονάει το πόδι που στραμπούληξες? Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι που δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Γιατί? Γιατί σκεφτόμουν εσένα, Ζωσεφίνα. Και συνειδητοποίησα κάτι πολύ σημαντικό. Α, τι πράγμα? Ότι μου λείπεις πολύ όταν δεν είμαι μαζί σου. Και ότι θέλω σαν τρελός να μάθω τι κάνεις. Με ποιον είσαι. Ότι είμαι τρελός για σένα, Ζωσεφίνα. Να πεις στη μαμά σου ότι κάνω όλα όσα θέλει εκείνη. Μπας και δείξει λίγη καλή θέληση και κάνει και αυτή κάτι για να βγει η μαμά μου από τη φυλακή. Ηρέμησε, Αντωνέλα, γιατί δεν αρκεί μόνο αυτό που έκανες. Θα πρέπει να κάνεις πολλά ακόμα για μένα. Α, αυτό μόλις άρχισε. Αντωνέλα, θέλω να σου μιλήσω. Α, Πάτη, κάνε μου τη χάρη. Μη με ενοχλείς, γιατί δεν έχω όρεξη για κουβέντες. Αντωνέλα, πες μου την αλήθεια. Τι εννοούσες ότι αυτή η κοπέλα θα τραγουδήσει και θα χορέψει μαζί σου? Ξέρεις κάτι? Εσένα σου άρεσε να είσαι διάσημη μόνη. Πώς έγινε και κλειδώθηκε στο ίδιο σου το σπίτι? Έλα, Αντωνέλα. Αντωνέλα, πες μου την αλήθεια. Τι συμβαίνει?
Λεάντρο. Γεια σου, Φρανσέσκα, τι κάνεις? Γεια σου. Όχι, μη φεύγεις, γιατί θέλω να σου μιλήσω. Θα μου πεις γιατί δεν μου τηλεφώνησε η Αντωνέλα χθες? Όχι, θέλω να σου μιλήσω για κάτι πιο σημαντικό και καλύτερα να γίνει εδώ έξω για καλά. Να μην μας ακούσει κανείς. Σε ακούω, σε ακούω, λέει, γιατί. Χθες άκουσε η Μπάρμπαρα να λες τη μητέρα σου ότι εγώ δεν ήμουν σημαντική στη ζωή σου, έτσι είναι? Να κοίτα, Φρανσέσκα. Λυπάμαι που το έμαθες κάτω από τέτοιες συνθήκες και έτσι ξαφνικά. Μπορεί να ακούγεται απέσιο, αλλά. Στη ζωή μου η ιστορία μας δεν ήταν σημαντική όπως φαντάζομαι πως δεν ήταν και στη δική σου. Τότε κακώς φαντάζεσαι. Γιατί εσύ ήσουν ο πιο σημαντικός άντρας στη ζωή μου. Εγώ? Ναι, εσύ. Εσύ μου έδωσες ό,τι αγαπώ περισσότερο στον κόσμο. Την κόρη μου την Μπάρμπαρα. Την κόρη σου. Την κόρη μας. Στον κόσμο το φως του να φέρει.